Λοιπόν. Τώρα, ο Κερίδης δεν ξέρω αν έχει ενσκύψει στο TikTok. Όχι. 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 Δεν μπήκε στον πειρασμό. Τίποτα. Γιατί έτσι, κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Σκύλο, γάτα, κάτι εσείς δεν έχετε να την εκμεταλλευτείτε. Από το Κάιρο. Τι κάνεις στο Κάιρο? Στο Κάιρο έχουμε επίσημο ταξίδι εδώ και διμερείς επαφές με τους ομολόγους μου, τον Υπουργό Εργασίας, την Υπουργό Ανάστευσης, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως ξέρετε, η Αίγυπτος είναι πολύ σπουδαία χώρα, πολύ σημαντική και στα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Μάλιστα. Στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης και είχαμε κάποια ζητηματάκια εκεί από την Ανατολική Λιβύη, τον κεντρικό μεσογειακό διάδρομο πρόσφατα, όσο και στο ζήτημα. Μιλάμε για τη Γάβδο που είχαν, και τη Γάβδο που είχαν βρεθεί εκεί μετανάστες. Ναι, κάθε υπερβολή είναι η Γάβδος. Πήγανε κάποιοι λίγοι αρχές Μαρτίου και έκτοτε κάποιοι προσπάθησαν να την φτιάξουν λαμπεντούσα τη Γάβδο. Όμως υπήρξε μια πολύ μικρή ροή, κυρίως στην Κρήτη, όχι στη Γάβδο, την οποία πρέπει πάντα να ελέγχουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης, γιατί με την Αίγυπτο έχουμε μια διακρατική συμφωνία από το 22 που υπέγραψε τότε ο ΑΝΙΠΕΞ, ο Μιλτιάδης Βαθιτσιώτης, την οποία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε πλήρως για να καλύψουμε κενά σε εργατικά χέρια στον αγροτικό τομέα. Με τον δικό μας νόμο τι έγινε, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή με αυτή την άδεια παραμονής και εργασίας που έχετε δώσει σε κάποιους που έχουν 3 χρόνια προκειμένου... Αυτή προχωράει πολύ καλά. Πώς... Καλά κάνετε και μου το ρωτάτε, κυρία Κόρα. Ναι, πόσοι... Προχωράει πολύ καλά. Έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα 18.000 μέχρι στιγμής. Έχουν πάρει προσωρινή άδεια οι 8.000 από αυτούς και προχωράει ένα πολύ καλό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι άπαξη η ρύθμιση αυτή, την 31/12. Κάθε εβδομάδα εγγράφονται περί τους 600-700, ώστε να έχουν χαρτιά, νόμιμη απασχόληση, ναι, να πληρώνουν φόρους και εισφορές και να κανονικοποιηθεί η αγορά εργασίας. Να φύγουμε απλώς από το μαύρο. Απλώς βλέπω το χελώνα, πούμε... χελώνα. Ρυθμή χελώνας. Χελώνα δεν είναι. Είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα, όλα γίνονται ψηφιακά, αλλά προφανώς για να μαζέψουν τα δικαιολογητικά, να βρούνε συμβόλαιο, γιατί πρέπει να έχουν προσφορά εργασίας, να μπουν σε μια τάξη και στην νομιμότητα. Είναι μια πετυχημένη ρύθμιση, επιτρέψτε μου να πω, και είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα που κατάφερε. Γιατί ξέρετε, το μεταναστευτικό διχάζει, είναι πολύ πολωμένο. Στην Αμερική προσπαθούν 40 χρόνια να δώσουν χαρτιά στους undocumented migrants που φτάνουν τα 18 εκατομμύρια και δεν το έχουν καταφέρει και δεν νομίζω ότι θα το καταφέρουν. Στην Ελλάδα το πετύχαμε με 262 ψήφους, με μια ευρύτατη συνένεση στην Βουλή και αυτό άλλαξε και το κλίμα για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Προσέχθηκε ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες ότι την ίδια ώρα που είμαστε τόσο αυστηροί στην προστασία των συνόρων και στη φύλαξη, ταυτόχρονα δίνουμε νόμιμες αναλλακτικές οδούς και τολμούμε να πάμε αργά. Τώρα, πάμε και να πάμε, ναι, πάμε λίγο και στα άλλα θέματα. Το TikTok εγώ δεν είμαι καλός, η αλήθεια είναι, μια που το ρωτήσατε. Γιατί εγώ απορώ πως σας άφησε η Μαριλίζα να μην είστε καλός. Γιατί γελάτε, αν δεν το κάνεις σωστά και καλά, όπως το κάνει ο Κυριάκος, μην το κάνεις. Μητσοτάκης, καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά αποτυχημένα. Βέβαια, έχω μια παρουσία κι εγώ, διότι υπάρχει ένας κόσμος του TikTok πια, ιδίως στις νέες γενιές, το ξέρετε πολύ καλά. Βέβαια. Και οι πολιτικοί πρέπει να απευθύνονται σε όλους, δεν μπορεί να απευθύνονται σωστά, μόνο. Μα όταν ένα βιντεάκι έχει μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες 500.000 views, όπως λέμε, το έχουν δει 500.000 άνθρωποι, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό όπλο στα χέρια ενός πολιτικού, έτσι. Προφανώς. Και εκεί πραγματικά ο Κασελάκης, για να τα λέμε όλα, και το πρόβλημα το έχει ο Ανδρουλάκης σε επίπεδο αυτού που λέτε,
βγαίνει μπροστά. Ναι. Από την άλλη, να δεν πρέπει να ξεχνάμε την ουσία της πολιτικής. Ναι. Σωστά. Τώρα, πάμε σε αυτήν. Πάμε λίγο στην ουσία. Θέλω να πάμε στη Βόρεια Μακεδονία, κύριε Κερίδη. Βγήκε το Βεμερό, το εθνικιστικό. Πανηγυρικά. Πολλοί στο Βεμερό μιλούσαν προεκλογικά για την κύρωση της συμφωνίας ή ότι θα χρησιμοποιούν εκ νέου το όνομα Μακεδονία. Θεωρείτε ότι θα φτάσουμε σε μια λογική, σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα θα υπεραμείνεται της εφαρμογής της συμφωνίας και θα λέει ότι είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και η Βόρεια Μακεδονία θα κάνει νερά? Κοιτάξτε, η Ελλάδα εμένει στην βασική παραδοχή των διεθνών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου που λέει Pacta sunt servanda, ναι, ότι οι συμφωνίες είναι για να τηρούνται. Και αυτό κάναμε και εμείς, παρόλο που διαφωνήσαμε με την υπογραφή, ναι, της. Τα θυμάστε αυτά, ναι, πριν το 19. Ναι, αλλά τώρα βγαίνουν διάφοροι και πέρα σας λένε ότι είναι ευκαιρία να την ακυρώσουμε τη συμφωνία. Ναι. Τι απαντάτε, ακούστε, σε αυτούς? Ακούστε, ο επισπεύδων θα είναι η Βόρεια Μακεδονία και θα υποστεί και τις συνέπειες. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Είναι άλλο πράγμα να είσαι στην αντιπολίτευση και άλλο να είσαι στην κυβέρνηση. Το βασικό πρόβλημα σήμερα των Σκοπίων είναι με τη Σόφια, με την Βουλγαρία. Οπωσδήποτε η επιστροφή ενός ακραίου εθνικισμού δεν είναι κάτι που χαροποιεί τον οποιονδήποτε, ιδίως κάποιον σαν εμένα, φιλελεύθερο ευρωπαϊστή που έχει πιστέψει στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων, και σήμερα τα πράγματα δεν πάνε όπως θα τα θέλαμε καλά, όχι μόνο στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και θα σας έλεγα και στην Αλβανία, το βλέπετε και αλλού. Να μείνουμε λοιπόν Αλβανία. Η Ελλάδα είναι την Κυριακή δύναμη σταθερότητας. Ναι. Την Κυριακή ο Έντι Ράμα θα μιλήσει σε ομοεθνείς τους. Του δόθηκε μετά από καψόνια που κάνανε στους Αλβανούς το γήπεδο Γαλατσίου. Είναι στην περιφέρειά μου. Μήπως πάτε να το χαιρετήσετε κιόλας? Δύσκολο το βλέπω. Ναι. Μπορεί λοιπόν να πάει να ακούσει τη Φουρέιρα, γιατί λέει έχει καλέσει και τη Φουρέιρα στην εκδήλωση ο Ράμα. Ο Ράμα. Ναι. Η Φουρέιρα, ναι, είναι Αλβανία. Βέβαια. Αν πάει η Φουρέιρα θα γίνει χαμός. Τη Λούπα, πώς τη λένε. Αυτή δεν είναι Λίπα, Ντουα Λίπα. Αυτή δεν είναι Ελληνίδα, είναι Αλβανία-Αλβανία. Ενώ η Φουρέιρα είναι. Θα πάει η Φουρέιρα. Μπορεί να πάει, ξέρω εγώ. Να δούμε. Άμα πάει η Φουρέιρα θα γίνει χαμός. Μόνο έχει τις ισογραφικές που κάνει εκεί πέρα και με τις γραβάτες. Γιατί? Λοιπόν, χάλια είναι. Λίγο έχετε να μένουμε όμως στην ουσία. Καταπληκτική ικανότητα να δένετε το υπερσοβαρό με το πιο ανάλαφρο και αυτό λοιπόν νομίζω είναι μια τέχνη. Κύριε Υπουργέ, και εσείς θέλουμε τώρα να μας απαντήσετε. Εάν ο κύριος Ράμα την Κυριακή 12 Μαΐου, που είναι η επέτειος και από τη σύλληψη του Μπελέρ, και τυχαία δεν διάλεξε αυτή την ημερομηνία, συμφωνείτε με αυτό? Νομίζω ότι έχει ένα τέτοιο στοιχείο αυτή η επίσκεψη, η οποία όμως είναι ιδιωτική προφανώς. Ιδιωτική με 6.000 Αλβανούς τώρα, ξέρετε, αν μπορέσει να έχει επίσημο χαρακτήρα, δεν έρχεται με πρόσκληση στο ΙΠΕΚ, έρχεται στο πλαίσιο μιας ανοιχτής φιλόξενης χώρας που είναι η Ελλάδα, να μιλήσει σε ομοεθνείς τους. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα Αλβανών και επιτρέψτε μου, επειδή είμαι και υπουργός μετανάστευσης, να σας πω ότι τα 2/3 των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα είναι αλβανικής καταγωγής. Μα φυσικά, μέχρι οι άνθρωποι πρόσφατα έχουν ενσωματωθεί κιόλας σε μεγάλο βαθμό. Έχουν ενσωματωθεί και έχουν προσφέρει στην ελληνική οικονομία. Τα παιδιά τους είναι στα ελληνικά σχολεία, στα πανεπιστήμια, κάνουν καριέρες και έτσι, σε μια κατάσταση ομαλότητας και συνύπαρξης, πρέπει να προχωρήσουμε. Μιλάμε για έναν μεγάλο πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία του Υπουργείου μιλάνε για 340.000 νόμιμους Αλβανούς μετανάστες στη χώρα μας. Είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν πριν από μια δεκαετία. Είχαμε κάποτε φτάσει και τους 600 και τους 700. Ναι. Έχουν μειωθεί, έχουν ενσωματωθεί και είναι μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο λαών, και αντίστοιχα υπάρχει η ιστορική ελληνική μειονότητα στην Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία, η οποία και αυτή παίζει και πρέπει να παίζει τον ρόλο της γέφυρας μεταξύ δύο. Ελλάδα και Αλβανία, θέλω να πω, είναι δύο λαοί που από τη γεωγραφία, από την ιστορία, ναι, να γυρίσουν στο Ράμα όμως. Ναι, ο Ράμα. Ο Ράμα έχει να σας κάνω ερώτηση πιο συγκεκριμένη. Τα διάφορα, ναι. Ναι, ο Ράμα, εάν κάνει κάποια αναφορά στην υποψηφιότητα Μπελέρη,
με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να απαντηθεί ή όχι? Εγώ θα σας πω τούτο που είναι το πραγματικό δεδομένο. Ότι μέχρι σήμερα, ένα μήνα μετά την ανακήρυξη των υποψηφιότητων, η αλβανική πλευρά, και είναι κάτι το οποίο δεν έχει προσεχθεί από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ήταν εξαιρετικά προσεκτική. Αλήθεια είναι, δεν έκανε κανένα σχόλιο. Ναι, και ευελπιστώ ότι έτσι θα παραμείνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά εάν κάνει, πρέπει να απαντηθεί. Όλα απαντιούνται. Μάλιστα. Όλα απαντιούνται. Ωραία. Λοιπόν, και απαντήσεις προς όλες τις πλευρές. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν συνολικά πρόβλημα. Και εμείς που ήμασταν οι πρωτοπόροι της ευρωπαϊκής τους προοπτικής, ήδη, για να είμαι δίκαιος, με τον Γιώργο Παπανδρεού το 2003 στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης τότε, θυμάστε, και τον το 2004 και τον Κώστα Σιμίτη, είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή, ότι μετά από 20 χρόνια ακόμα βολοδέρνουν μεταξύ αυταρχισμού, διαφθοράς, εθνικισμού και οικονομικής καχεξίας. Η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να κυρωθεί, επειδή τυχόν θα το θελήσει η νέα πολιτική κατάσταση μετά τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία? Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Όποιος έχει παρακολουθήσει τις διεθνείς σχέσεις ξέρει ότι τα πράγματα ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν και προς το χειρότερο βέβαια ή και προς το καλύτερο. Υπάρχουν διαδικασίες. Νομίζω ότι μια τέτοια όξυνση την ώρα που επιχειρούν να κλείσουν μέτωπα οι γείτονες για να ξεμπλοκάρουν αυτή την πολυθρύλητη ευρωπαϊκή προοπτική τους, δεν θα κάνει καλό. Ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έθεσε ταυτοτικά ζητήματα, εκνεύρισε ιδιαίτερα τους Βούλγαρους, μια που με ρωτάτε, διότι εκεί ήταν η εμπλοκή. Ήταν αυτό που λέγαμε και εμείς, αν θυμάστε, τότε μαζί ήμασταν, κυρία Κοραή, στο Action, και έλεγα ότι και ο Κοτζιάς και ο Τσίπρας να μην αντιδράσουν, θα αντιδράσουν οι Βούλγαροι. Βέβαια, το λέγατε. Διότι όταν αναγνωρίζεις μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ιστορία, δεν είναι μόνο σε βάρος ημών. Πάντως, εκ του αποτελέσματος, κύριε Κερίδη, σήμερα, αν σας ρωτούσαν, είναι καλύτερα που υπάρχει η Συμφωνία των Πρεσπών ή να μην υπήρχε καθόλου? Θα απαντούσατε, φαντάζομαι, που υπάρχει. Όλα είναι ζήτημα υπολογισμών. Α. Η Συμφωνία των Πρεσπών με κάποιες συγκεκριμένες παραδοχές στα Σκόπια, και το είχαμε πει και τότε, ότι δεν είναι βέβαιο ότι για πάντα θα είναι έτσι η κατάσταση, ότι δεν θα υπάρξουν και εξωτερικά ζυζάνια, αναφερόμενοι και στην Τουρκία, σωστά, που θα εκμεταλλευτούν καταστάσεις στο μέλλον, και ότι οι συμφωνίες πρέπει να έχουν μια μακροχρόνια προοπτική, και ότι δεν έπρεπε η συμφωνία, και επιμένω σε αυτό, να μπει σε ταυτοτικά ζητήματα. Έπρεπε να παραμείνει στο ζήτημα της σύνθετης ονομασίας, που ήταν η πάγια ελληνική θέση. Πάγια ελληνική θέση, αναφέρομαι τώρα και στον Καμένο, ο οποίος την είχε δεχθεί ως μέλος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά δεν τη δέχτηκε, και όλα τα υπόλοιπα φεδρά που είδαμε από πολλές κατευθύνσεις. Την πάγια λοιπόν αυτή η ελληνική θέση, αλλά χωρίς να ξεμπλοκάρει η είσοδος στο ΝΑΤΟ της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά χωρίς να προσπαθήσουμε να γίνουμε εθνογράφοι, γλωσσολόγοι και ιστοριοδίφες του γλυκού νερού για τους γείτονες, και να μπλέξουμε σήμερα με τον Σαμουήλ, και αν ο Σαμουήλ, γιατί αυτά είναι τώρα η συζήτηση στη Βουλγαρία, ήταν Μακεδόνας ή Βούλγαρος, και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Ειδικά το Βεμερό έφερε στο προσκήνιο έναν ακραίο αρχαιολατρικό εθνικισμό, μακεδονισμό. Συνέδεσε τον μακεδονισμό του 19ου αιώνα με τον Μεγαλέξανδρο, για να τα πούμε τώρα όλα. Ναι, ναι, ναι. Αντίθεση με ότι η κεντροαριστερά, να πούμε, των Σκοπίων, και δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα και περαιτέρω εντάσεις στην ήδη υπάρχουσα τεταμένη κατάσταση. Ελπίζω σήμερα, 2024, ότι δεν θα ξαναεπιστρέψουμε στα αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στις πλατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θυμάστε τώρα όλα αυτά που είχαμε του Κουέτ. Βέβαια. Η συμφωνία τα αποτρέπει αυτή την επιστροφή? Η συμφωνία σε αυτό το κομμάτι, το αυτονόητο κομμάτι, δηλαδή, το οποίο δεν υπήρχε επί Γλυκόροφ, είναι επίκτητο, ήρθε μετά τον Γλυκόροφ, από τον Γκρέφσκι και σωστά, τους ακραίους αρχαιομανείς, να πούμε, αυτό το σημείο το αποτρέπει. Το αποτρέπει, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε και κλείνουμε με αυτό.
Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα για νέα συνάντηση με τον Ερντογκάν και μέσα σε ένα βαρύ κλίμα πολλών προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας. Τι περιμένετε? Κοιτάξτε, περιμένω να διατηρηθεί η ύφεση και επί του πεδίου που είναι το πιο σημαντικό, χωρίς παραβιάσεις. Είχαμε το μεγαλύτερο διάστημα από τότε που ξεκίνησε η μετάσταση του Κυπριακού στο Αιγαίο, διότι περί αυτού πρόκειται, η γενουσιουργός αιτία της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης μεταπολεμικά ήταν η Κύπρος. Στη συνέχεια κάποια στιγμή, στις αρχές της δεκαετίας του 70, μεταφέρθηκε και στο Αιγαίο. Έκτοτε είχαμε μια διαρκή ένταση στο Αιγαίο με συχνές κρίσεις που φτάσανε και στα πρόθυρα πολεμικής ανάφλεξης, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Το γεγονός ότι επί ένα χρόνο και δύο μήνες δεν έχουμε κάτι τέτοιο τώρα είναι κάτι το θετικό και θέλουμε να το διατηρήσουμε, και βεβαίως στη συνεργασία που έχουμε και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Από εκεί και πέρα θέλουμε να διερευνήσουμε νέα περιθώρια, νέα πεδία συνεργασίας, όπως είναι η πολιτική προστασία, όπως είναι η περιβαλλοντολογική συνεργασία, και βέβαια να δούμε και αν υπάρχει κάποιο φως στο μεγάλο και το κρίσιμο που είναι η οριοθέτηση, όπου εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα βέβαια. Ωραία, θα τα δούμε σας όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.